Ναι. Πάμε στη Θεσσαλονίκη. Ποια είναι η τιμόμενη χώρα φέτος? Ξέρω. Για πες. Ινδία. Bollywood. Ναι. Νάτε και η Ελένη η Bollywood. Γεια σου, Ελένη. Ελένη ιατρού. Καλημέρα, Ελένη. Καλημέρα. Καλή σας μέρα. Εγώ θα πάρω μαθήματα και σας προκαλώ να έρθετε μαζί μου και οι δύο. Εσάς τους δύο περιμένω. Βεβαίως. Λοιπόν, 84η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης. Ξέρω ότι και στους δύο λείπουν πολύ αυτά τα ταξίδια της Διεθνούς Εκθέσεως. Ερχόσασταν κάθε χρόνο τις παλιές καλές εποχές που καλείτε το ρεπορτάζ. Έτσι λοιπόν. Φέτος λοιπόν έχετε ένα λόγο παραπάνω. Θα είναι πολύ εντυπωσιακή η 84η Διεθνής Έκθεση, τιμόμενη χώρα Ινδία. Ναι. Και τι να σας πρωτοπούμε. Ας ξεκινήσουμε όμως, πέρα από τα επιχειρηματικά και τα της ανάπτυξης, να έρθουμε σε αυτό που σίγουρα θα το διασκεδάσουν όλοι. Από το 1969, δηλαδή μισό αιώνα, είχε να έρθει εδώ στη Θεσσαλονίκη το Circo Medrano. Στην κορυφή το επάνω έχει δύο ελληνικές σημαίες, ναι, και σε πολύ καλή τιμή να σας πω, γιατί όποιος μπαίνει μέσα θα πληρώνει 10 ευρώ 7 για το εισιτήριο και 3 μόνο για το υπερθέαμα. Επειδή τιμόμενη χώρα είναι η Ινδία, θα έχει φακίριδες, δεν θα υπάρχουν, τα ζώα απαγορεύονται πλέον, ναι, αλλά δεν θα είναι το μόνο. Φεύγουμε από εδώ, ναι, ακόμα στείνεται το περίπτερο. Το τσίρκο αποκτά άλλη διάσταση που λέμε. Ομάδα τσίρκο, ας πούμε. Να επιβιβαστείτε μαζί μας, να σας πάμε μία ωραία βόλτα. Με μία προϋπόθεση, Χριστίνα Δημητρούδη. Πρέπει να γίνετε κι εσείς μαζί με εμάς δεθίστας. Δεθίστες κανονικά. Έχουμε μαζί μας το νούμερο ένα δεθίστα, τον Κυριάκο Ποζρικίδη, ο οποίος είναι και ο διευθύνων σύμβουλος. Θα είναι και ο οδηγός μας αυτή η ξενάγηση. Ναι. Ανεβαίνουμε λοιπόν. Πες του Ποζρικίδη, είχε πει θα μας καλέσει. Αλλά δεν τον πήραμε. Το πρόσκληση δεν πήραμε. Αλλά πρόσκληση δεν πήραμε. Να έχουμε πάρει θα θυμάμαι εγώ, δεν τα ξεχνάω. Λοιπόν. Αφού δεν έρχεστε, πρέπει γιατί να έρθετε να ακούσετε την Ελένη. Κάλεσέ μας πρώτα και θα σου πούμε. Βέβαια. Και μάλιστα δημόσια. Δεν μετράνε τα δημόσια. Έγγραφο θέλουμε, πρόσκληση. Πάμε στη βόλτα. Θα το κάνουμε και αυτό λοιπόν. Ξεκινάμε και νομίζω ότι εδώ από κάτω είναι το περίπτερο του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Και φέτος μας επιφυλάσσει ακόμη μεγαλύτερες εκπλήξεις από ό,τι πέρυσι, που εκ των πραγμάτων μας εντυπωσίασε. Το περίπτερο 1. Καταρχήν περνάμε από το περίπτερο 2, που για πρώτη φορά θα έχουμε σαλόνι κάναβης. Διότι η κάναβη πλέον είναι ένας τομέας της οικονομίας και έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον με τις αδειοδοτήσεις που έχουν γίνει. Κάτσε να δούμε. Το περίπτερο της άμυνας είναι πάνω από 100 επιχειρήσεις οι οποίες συμμετέχουν στο σαλόνι κάναβης. Βέβαια. Στο περίπτερο της Εθνικής Άμυνας θα είναι εντυπωσιακό, γιατί φέρνει τη σύγχρονη τεχνολογία που αφορά όχι μόνο το στρατό, αφορά νομίζω και την πολιτική ασφάλεια. Θα έχει simulator του F-16, στο οποίο μπορεί ο κόσμος να συμμετέχει και να δει πώς πιλοτάρουν ένα αεροπλάνο. Mm-hmm. Και έχουν φέρει 14 VR, από τα οποία θα υπάρχει, θα μπορεί ο κόσμος να πηδήξει από... Θα πηδήξει και λείπει, ναι. Θα μπορεί να πηδήξει από... Να κάνει ελεύθερη πτώση, να οδηγήσει απάτσι, να πυροβολήσει... Δηλώνω συμμετοχή εγώ, έτσι. Θα βάλω και στολή ή θα το κάνω έτσι. Νομίζω ότι και χωρίς στολή, βλέπετε εδώ στο περίπτερο 1. Θέλω να πω στο κλίμα, να με... Χωρίς νομίζω θα σας δεχτούν εσάς. Ελεύθερη πτώση, είπατε, από ελικόπτερο θα κάνουμε. Ελεύθερη πτώση από ελικόπτερο, πυροβολισμούς από λέοπαρντ. Εδώ θα γίνουν όλα αυτά που λέτε, είμαστε ήδη στο περίπτερο. Μέσα στο περίπτερο 1, ναι, και εδώ επίσης θα έρθει ένα ελικόπτερο του στρατού, θα έρθει την Παρασκευή το βράδυ, θα είναι έτοιμο το Σάββατο που θα ανοίξει η έκθεση, έτσι να το χαρεί ο κόσμος. Συνεχίζουμε το περίπτερο 15, έχει όλες τις μεγάλες συμμετοχές και δίπλα το περίπτερο 13 έχει την τιμόμενη χώρα, την Ινδία. Με αυτά Ινδία θέλουμε. Έχει περίπου 90 επιχειρήσεις. 90 επιχειρήσεις συμμετέχουν από την Ινδία. Μπορώ να πω ότι η Ινδία θέλει να δείξει το νέο πρόσωπο. Το νέο πρόσωπο είναι αυτό της τεχνολογίας, είναι αυτό της αεροδιαστημικής, είναι αυτό της φαρμακευτικής βιομηχανίας. Έτσι. Παράλληλα με αυτό που έχουμε στο μυαλό μας, που λένε πασμίνες και χειροποίητα έτσι, πράγματα και διακοσμητικά κτλ. Αυτό είναι ένα κομμάτι που ίσως η Ινδία το έχει, αλλά δεν θέλει να το αναδείξει. Έρχεται μια αποστολή με επικεφαλή τον Υπουργό Εμπορίου, ο οποίος μαζί με επιχειρηματίες και μάλιστα πολύ δυνατούς επιχειρηματίες, με την έννοια ότι ένας από αυτούς τους προσκεκλημένους που έχουμε είναι ο κύριος Χιντούτζα, μπορεί να τον έχετε ακούσει, με 59 δις τζίρο οι εταιρείες του. Το χαλάκι. Αντιλαμβάνει και έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Ναι, ακριβώς. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα για να δει τη δυνατότητα και επενδύσεων. Όχι μόνο δηλαδή συνεργασιών. Ένα πράγμα να πω σε όσους ενδιαφέρεστε για την πράσινη ανάπτυξη. Ναι. Πολλά από τα προϊόντα που θα έρθουν στο δυτικό κόσμο το επόμενο χρονικό διάστημα θα προέρχονται από την Ινδία και ουχή από την Κίνα. Έτσι. Έτσι.
Η Ινδία με 1,5 δις είναι τεράστια αγορά. Καλπάζει νομίζω όσον αφορά την παραγωγή. Το εμπορικό μας ισοζύγιο είναι παγωμένο, μηδενικό. Υπάρχουν δυνατότητες, συγγνώμη, και προοπτικές και για τα ελληνικά προϊόντα. Και μας δίνει και την ευκαιρία να γίνουμε ενδιάμεσος κρυϊκός προς την Ευρώπη, κάτι που είναι. Αυτό προσπαθούμε να κάνουμε, να κάνουμε μια πλατφόρμα επιχειρηματική, γιατί αν τα προϊόντα μας μπουν σε αυτή την αγορά, η οποία αρχίζει να κλείνει, αν θέλετε, και το κενό μεταξύ της, να φτιάχνεται τώρα μια μεσαία τάξη. Νομίζω ότι είναι μια αγορά η οποία έχει πολλές προοπτικές. Εδώ βλέπετε ότι στείλουμε ήδη τις συναυλίες, οι οποίες θα είναι καθημερινές. Εδώ θα έχουμε και μια πλατφόρμα του Bollywood. Κάθε βράδυ θα έχουμε, έρχεται από την Ινδία, την Παρασκευή το βράδυ έρχονται ένα σχήμα που θα χορεύει Bollywood. Επίσης, τις δύο πρώτες μέρες λειτουργίας, το Υπουργείο Πολιτισμού της Ινδίας στέλνει ένα εξαιρετικό σχήμα με παραδοσιακούς χορούς. Και κάτι το οποίο θα αρέσει στον κόσμο είναι και το demo των ειδικών καλεστίων, το οποίο νομίζω ότι θα είναι εξαιρετικό. Πασαρέλα κανονικά. Γιατί τα ειδικά καλεστία θα γίνουν τον Οκτώβριο. Καλεστία, ειδικά καλεστία. Τι καλεστία, για να διευκρινίσετε λίγο. Ειδικά καλεστία με εστεμένες καλονές της Ινδίας. Θα απολαύσουμε δηλαδή άλλου είδους ομορφιά. Μαζί με τις Ελληνίδες θα βλέπουμε και τις Ινδές. Ξέρετε ότι πολλές... Για την εκπομπή μας. Ξέρετε ότι πολλές ταινίες... Πολλές ταινίες του Bollywood γυρίζονται εκτός Ινδίας και διαφημίζουν, αν θέλετε, έδωσαν τους προορισμούς. Και εδώ στο Αιγαίο έχουν γυριστεί αρκετά. Έτσι και τα καλλιστεία έχουν γυριστεί και μάλιστα είχαμε παραγωγούς πριν ένα μήνα εδώ στο film office της περιφέρειας κεντρικής Μακεδονίας και συζητάνε, επειδή είναι διάσημος και ο Μέγα Αλεξανδρός και εκεί φυσικά, γιατί έφτασε ως την Ινδία, συζητάμε για το πώς... θα μπορεί να γυριστεί ένα ντοκιμαντέρ από τη Βεργίνα μέχρι την Ινδία, όλη αυτή την πορεία του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Και βέβαια έχουμε και το 5G, συν το Digital Greece που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Στο Digital Greece υπάρχει πολύ μεγάλη συμμετοχή. Πέρσι είχαμε περίπου σε 120 νεοφυείς επιχειρήσεις. Φέτος είμαστε πάνω από 300, αφού κάνουμε rotation των επιχειρήσεων ανά 4 μέρες. Έχει πιάσει άλλο ένα περίπτερο και βεβαίως για πρώτη φορά πιλωτικά 5G, δηλαδή ταχύτητες απίστευτες, δεκαπλάσιες από τις σημερινές, ταχύτητα δεδομένων. Βεβαίως κάποιος θα ρωτήσει πώς γίνεται αφού δεν υπάρχουν συσκευές 5G. Αυτό θα γίνει μέσα από το Wi-Fi το δικό μας. Έχουμε τις οπτικές σύνες, έχουμε συνδέσει οπτικές σύνες και κεραίες για 5G. Οπότε ο κόσμος που θα μπαίνει μέσα, οι επισκέπτες και εκθέτες, και θα μπαίνει μέσα στο δικό μας Wi-Fi, θα μπορεί να τρέχει με απίστευτες ταχύτητες. Και βέβαια, 84η ΔΕΘ με smoke free. Είναι η δεύτερη χρονιά, είναι πιστοποιημένη από την Τούβα Αυστρίας. Απαγορεύεται το τσιγάρο μέσα στους εκθεσιακούς. Για να χάρει ο Νοτάκης, έτσι. Αλλά προτρέπουμε... Το ξεκινήσαμε πέρσι, έτσι, για να μην το... Ναι. Και φέτος το συνεχίζουμε ακόμα πιο δυνατά. Ξέρατε ότι θα έρθει. ναι. Λοιπόν, και φέτος όμως παρακινώντας τους επισκέπτες, όταν θέλουν να καπνίσουν, να καπνίσουν σε συγκεκριμένα μέρη, ναι, στα οποία θα έχει θετικά μηνύματα και όχι αρνητικά, δηλαδή τις φωτογραφίες των πακέτων των τσιγάρων, αλλά θα είναι θετικά τα μηνύματα για να έχουμε μια έκθεση ελεύθερη από καπνό. Και να σας πω ότι όλη η Θεσσαλονίκη έχει άρωμα 84ης Διεθνούς Έκθεσης, έχει γεμίσει ελεφαντάκια και θυμόσαστε ότι πέρυσι με την Αστερόεζα κάποιοι σχολίαζαν ποικιλοτρόπως. Φέτος το ελεφαντάκι συμβολίζει τη μακροζωία αλλά και την καλοτυχία και όλοι κοιτάνε πάνω στον ουρανό, βλέπουν τα κρεμασμένα ελεφαντάκια και χαμογελάνε. Ναι, βέβαια. Είναι κρεμασμένα περίπου 1000 ελεφαντάκια αυτή τη στιγμή στους δρόμους της Θεσσαλονίκης. Εδώ θα φάμε και θα πιούμε καλά. Σας προκαλούμε, σας προσκαλούμε, σας περιμένουμε. Ναι. Όλους να έρθετε να μας δείτε. Ο διευθύνων σύμβουλος. Περίμενε τώρα. Ο διευθύνων σύμβουλος καλά μας τα είπε. Τα ξέρει όλα απ' έξω. Πάρα πολύ καλός. Και πολύ καλά η οργάνωση. Το βλέπουμε. Όμως πρέπει να του πούμε, γιατί δεν το βλέπει, αλλά μετά τον προτρέπουμε να πάει να το δει στο ίντερνετ που λέει και βαρεμένος. Ότι τέτοιο πρόμο για τη ΔΕΘ δεν έχει ξαναγίνει που σας κάνανε, κύριε Συμβουλέ μου, η Ελένη Ιατρού και η Χριστίνα Δημητρούδη. Δεν υπάρχει εικόνα που βλέπουμε τόση ώρα. Τα είδαμε όλα. Δηλαδή, μπράβο, κορίτσια, και στις δύο. Μπράβο σας. Και οι δύο είναι δεθίστας, είναι επίτιμα μέλη των δεθίστας, γι' αυτό... Από καρδιάς. Αξίζει. Αξίζει, λέγαμε ότι η Διεθνής Έκθεση έχει ανεβάσει τόσο πολύ τον πύχη που δεν μπορεί πόσο παραπάνω να μας εκπλήξει. Λοιπόν, μπορεί να το βάλει ακόμη πιο πάνω. Και περιμένουμε όλα αυτά μεμονωμένα να τα προβάλλουμε μέσα από τη τηλεόραση του Sky. Σας φιλούμε γλυκά στη Μούρη. Καλημέρα, καλή συνέχεια. Καλημέρα στη Θεσσαλονίκη, να είστε καλά. Πανέμορφος καιρός Θεσσαλονίκη σήμερα. Και δεδομένη επιτυχία της έκθεσης για μια ακόμη χρονιά, έτσι.